κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθετές, καλησπέρα σας. 5η 23 Απριλίου σήμερα και 2020. Σήμερα πραγματοποιείται η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σχετικά με τον κορονοϊό και ποιες αποφάσεις θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε οικονομικό επίπεδο. Και βέβαια σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε ένα από τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, που είναι στην άλλη γραμμή του Skype. Κύριε Παπαδημούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γραφιώτη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Flash. Μεγάλη τιμή και χαρά, και είναι και διπλή τιμή και χαρά που έχουμε σήμερα, γιατί είναι ιστορικές οι στιγμές που ζει η Ευρώπη, κύριε Αντιπρόεδρε, με την έννοια ότι αυτή η Σύνοδος Κορυφής θα καθορίσει από εδώ και πέρα το status quo, το οικονομικό τουλάχιστον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επειδή είστε εσείς, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς τα πράγματα, θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε με τις γνώσεις σας για το τι συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σχετικά με τον κορονοϊό. Κύριε Γραφιώτη, μέχρι σήμερα τα βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι λίγα και εντελώς ανεπαρκή. Η Κομισιόν δια του Αρμοδίου Επιτρόπου του κ. Τζεντιλόνι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της κυρίας Λαγκάρντ θεωρούν ότι χρειάζονται τουλάχιστον 1,5-3 ευρώ να πέσουν στην οικονομία την ευρωπαϊκή για να στηρίξουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Μέχρι τώρα το Eurogroup μετά πολλών κόπων και βασάνων έχει αποφασίσει μόνο για το 1/3 από αυτά και αυτά ακόμη δεν έχουν πέσει στην αγορά, γιατί τα μισά από αυτά, αυτά που συνδέονται με τον ESM, μυρίζουν μνημόνιο και γι' αυτό ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία δεν έχουν ζητήσει να πάρουν λεφτά από εκεί. Σήμερα η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να δει πώς θα καλυφθεί το 1/3 που λείπει. Και μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αποδεκτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λένε ότι αυτή την κρίση του κορονοϊού πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την αντιμετωπίσει ενωμένη και όχι κάθε κράτος χωριστά. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καταθέσει την εξής πρόταση: να αυξηθεί δραστικά ο κοινοτικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και τα χρήματα που θα χρειαστούν να μην τα πάρουν δάνειο τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό θα τεινάξει στα ύψη το χρέος των χωρών που έχουν ήδη μεγάλο χρέος. Η Ελλάδα που τώρα έχει 180 θα περάσει το 200% εάν τα δάνεια τα πάρουν τα κράτη, που αυτό σημαίνει νέα μνημόνια, Θεός φυλάξει δηλαδή. Ναι, ναι. Το ίδιο και η Ισπανία, το ίδιο και η Ιταλία. Αλλά τα χρήματα αυτά να τα δανειστεί η Κομισιόν με εγγύηση της Κομισιόν από τις αγορές ένα μέρος, με εγγύηση δηλαδή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομπρέλας, και το άλλο μέρος να είναι από τον αυξημένο κοινοτικό προϋπολογισμό. Αν δεν γίνει αυτό, προς το οποίο προς το παρόν λένε Nine και η Μέρκελ και ο Ολλανδός ο Ρούτε, τότε θα έχουμε υπερχρέωση, μνημόνια και πιθανή κατάρρευση στον Ευρωπαϊκό Νότο και αυτό θα απειλήσει με διάλυση την Ευρωζώνη, καθώς αν καταρρεύσει ο Νότος θα συμπαρασυρθεί και η οικονομία της Γερμανίας, μια εξαγωγική οικονομία που δεν θα μπορεί να εξάγει σε μια περιοχή που θα έχει καταρρεύσει. Σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής έχει μπει στο τραπέζι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ομόλογα ανάκαμψης με εγγύηση της Κομισιόν
όχι νέα δάνεια με υπερχρέωση των κρατών και αυξημένος κοινοτικός προϋπολογισμός, και το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα συμπαγές μέτωπο του Νότου μαζί και με τη Γαλλία που να πιέσει να κάνουν σοβαρές παραχωρήσεις και υποχωρήσεις η Μέρκελ και ο Ρούτε, η γερμανική και η ολλανδική κυβέρνηση. Και σε αυτό θα ήθελα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει υπογράψει την πρόταση για ευρωομόλογο, μια πρόταση που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας την υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια, να ορθώσει ανάστημα και να πάψει να είναι χαμηλών τόνων έως άφαντος στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Θα ήθελα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει για αυτό το θέμα το ίδιο δυνατά όπως μιλάει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, και να μην φοβάται να διαφωνήσει δημόσια και με τη Μέρκελ. Διότι η γερμανική κυβέρνηση που έχει κερδίσει ως χώρα η Γερμανία μαζί με την Ολλανδία πάρα πολλά από την κοινή αγορά και την Ευρωζώνη, η Γερμανία έβγαλαν πολλά κέρδη ακόμη και από τα δάνεια προς την Ελλάδα την εποχή των μνημονίων, οφείλουν τώρα να περάσουν από τα λόγια στην πράξη όταν μιλούν για αλληλεγγύη. Και επειδή η κρίση του κορονοϊού, κυρία Γραφιώτη, δεν μπορεί να φορτωθεί στην πλάτη ενός κράτους, μιας κυβέρνησης. Δεν φταίνε τώρα οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί. Είναι μια κρίση που χτυπάει όλα τα κράτη. Και η Ευρώπη τώρα είναι η ευκαιρία να δείξει περισσότερη ενότητα, περισσότερη αλληλεγγύη. Να σταματήσει η λογική της Μέρκελ που θυμίζει τη λογική του Καραγκιόζη. Και τα δικά μου, δικά μου, και τα δικά σου, δικά μου. Και η απόφαση σήμερα είναι κρίσιμη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει απόφαση ή νέα αναβολή, αλλά σε κάθε περίπτωση, το λέω έτσι δυνατά και ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες και τα παχιά λόγια, αν η Ευρώπη δεν κάνει αυτό που πρέπει, αλληλέγγυα, ισχυρή και ενωμένη στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που έρχεται, τότε στην Ελλάδα θα έρθει μεγάλη ύφεση, μεγάλη ανεργία, μεγάλη φτώχεια και θα υπάρξει ένας κίνδυνος με την εκτόξευση του δημόσιου χρέους να ξαναμπούν από το παράθυρο τα μνημόνια που βγάλαμε από την πόρτα με μεγάλη οδύνη και με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Και σε αυτό χρειάζεται η μέγιστη δυνατή διεκδίκηση και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει πιο διεκδικητική φωνή, να είναι πιο παρούσα, όχι χαμηλότονη, όχι λούφα και παραλλαγή. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι δεν είναι τόσο διεκδικητική η φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή? Έχει πολιτικές σχέσεις πιο πολλές με τη Γερμανία και με τη Μέρκελ γι' αυτό? Αν δείτε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται σε όλες τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, θα ακούσετε τι ζητάει η Ιταλία, τι ζητάει η Ισπανία, τι ζητάει η Πορτογαλία, τι ζητάει ο Ευρωπαϊκός Νότος, τι προτείνει η Γαλλία. Η Ελλάδα εκεί δεν υπάρχει. Και η μόνη εξήγηση που δίνω εγώ, αρμοδιότερος βέβαια να απαντήσει σε αυτό, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι διστάζει να διαφωνήσει δημόσια με τη Μέρκελ και να διεκδικήσει από τη Μέρκελ και το Ρούτε. Αλλά αν δεν διεκδικείς, δεν παίρνεις τίποτα. Αν διεκδικήσεις, θα πάρεις κάτι. Και εδώ χρειάζονται συμμαχίες, διεκδίκηση, πιστικά επιχειρήματα. Η συντηρητική της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι συνάδελφοί σας και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι αυτό θα οδηγήσει μη απόφαση σήμερα και μια αρνητική απόφαση θα οδηγήσει την Ευρώπη στο χάος? Ή θεωρούν ότι έχουν διασφαλίσει τις δικές τους χώρες και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι εμείς να πάμε να πνιγούμε? Κυρία Γραφιώτη, πριν μερικά χρόνια την πρόταση για ευρωομόλογα την υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και μερικές δυνάμεις της αριστεράς και κάποιοι κορυφαίοι οικονομολόγοι, λομπελίστες. Σήμερα την υποστηρίζει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αριστερά, σοσιαλιστές, πράσινοι, αλλά και ένα μέρος της κεντροδεξιάς. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μία αντίστοιχη πίεση σήμερα στις κυβερνήσεις. Εγώ αυτό που ζητώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να βγει και να πει δημόσια διαφωνούμε με τη Μέρκελ, ζητούμε να υιοθετηθούν οι θέσεις που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει βάλει στο τραπέζι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι τόσο τολμηρές όσο εγώ θα τις ήθελα, που θα ήθελα μια αμοιβαιοποίηση του χρέους που δημιουργεί η κρίση των κορονοϊμολόγων και η κρίση του κορονοϊού. Αλλά έστω αυτό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ζητήσουν όλες οι χώρες του Νότου, μαζί και η Γαλλία, από τους ευρωτσιγκούνιδες του Βορρά. Και μέσα στη Γερμανία υπάρχει πια ένα μεγάλο κομμάτι πολιτικών, οικονομολόγων, επιχειρηματιών, κοινής γνώμης, που λέει επιτέλους δεν μπορεί η Γερμανία να είναι τόσο ανελαστική, γιατί αν καταρρεύσουν οι υπόλοιποι θα πάθουμε ζημιά και εμείς δεν θα έχουμε που να εξάγουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Και επειδή έχουμε κερδίσει πολλά, πρέπει τώρα κάτι να δώσουμε. Γιατί αλλιώς, αν αυξηθεί το χρέος της Ελλάδας στο 200%, αν εμείς βιώσουμε μια ύφεση του 10%, τότε σε λίγο καιρό που θα τελειώσει το μαξιλάρι που ήδη που άφησε ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη, που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και ήδη έχουν αρχίσει να το ροκανίζουν, αν στο τέλος τελειώσει το μαξιλάρι και μείνει μόνο η μαξιλαροθήκη, τότε, κύριε Γραφιώτη, θα χρειαστεί με αυξημένο χρέος και με μεγάλη ύφεση να βγούμε στις αγορές να δανειστούμε, και επειδή τα επιτόκια θα είναι αλμυρά, θα μας πούν ξανακόψτε μισθούς, ξανακόβουμε συντάξεις, νέο μνημόνιο. Και αυτό η ελληνική κοινωνία δεν το αντέχει. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα της διεκδίκησης, τώρα είναι η ώρα των συμμαχιών. Και νομίζω ότι αν κινηθεί έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μέχρι σήμερα δεν το βλέπω, μπορεί να λογαριάζει και στη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και των συμμαχιών και των ερισμάτων που εμείς έχουμε στην Ευρώπη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ως παρατηρητής μετήχε για πολλωστή φορά στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Παρότι είμαστε ένα κόμμα που ανήκει στην οικογένεια της αριστεράς, έχουμε ισχυρά ερίσματα και στους σοσιαλιστές και στους πράσινους που μετέχουν σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και όπως ενώσαμε δυνάμεις και βάλαμε πλάτη ως ΣΥΡΙΖΑ στα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, στο μένουμε σπίτι, και μπράβο στον ελληνικό λαό που στηρίζει με μεγάλη αυτοπιθαρχία αυτά τα περιοριστικά μέτρα, έτσι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πλάτη και στο να διεκδικήσει η Ελλάδα αυτό που της ανήκει με βάση τα συμφέροντά της και το οποίο βοηθάει και την Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά. Κόντρα στο γερμανικό εγωισμό. Εκεί που δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη και θα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, κυρία Γραφιώτη, είναι στην κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος. Και εκεί θα πάμε, κύριε Παπαδημούλη, τώρα. Στις κλοπές του δημόσιου χρήματος, στα ακριβά δώρα με απευθείας αναθέσεις σε καναλάρχες, σχολάρχες, κλινικάρχες, γιατί ορισμένοι εκμεταλλεύονται την υπεύθυνη στάση του ελληνικού λαού και την υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης και θεωρούν ότι η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία να κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με τα βάουτσερ και για την παρέμβαση του Μητσοτάκη που το απέσυρε όμως και θα δώσει κατευθείαν τα λεφτά στους ενδιαφερομένους. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο σας για το χειρισμό που έκανε η κυβέρνηση, γιατί όπως το είπατε και πριν, δεν είναι ώρα να κάνουμε τέτοια πράγματα και να βάζουμε διχόνοια στον ελληνικό λαό. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, έχει σκανδαλιστεί πολλοί κόσμος και αυτό ακούω όλη μέρα. Και ενώ τώρα θα έπρεπε όλοι μαζί να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις δύο φάσεις, και τον κορονοϊό και την οικονομική κρίση, βλέπω μπήκε η Ελλάδα στη φωτιά από την κυβέρνηση. Τι έχει να πείτε επί τούτου? Αυτή η υπόθεση με τα vouchers είναι σκάνδαλο που μυρίζει αρπαχτή με συνεννόηση με κολλητούς και φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Θαυόταν όλο αυτό τον καιρό από την κυβέρνηση λέγοντας όλα καλά. Κάτι μικρολαθάκια είναι, προχωράμε και παίρνουμε και συγχαρητήρια. Έτσι μας λέγανε οι υπουργοί της κυβέρνησης. Και ο Μητσοτάκης σιωπούσε. Η συντριπτική πλειοψηφία των φιλοκυβερνητικών καναλιών στην Αθήνα το έθαβαν το θέμα. Ξεσηκώθηκε όμως μια κατακραυγή από τον κόσμο που το έμαθε, από τα social media, από το Facebook, από το Twitter, από το διαδίκτυο. Και αυτή η κατακραυγή αποκάλυψε τη βρωμιά που υπήρχε από κάτω. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Μητσοτάκης, που σφύριζε αδιάφορα επί μέρες,
να το καταργήσει, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη της κυβέρνησης και των υπουργών που εκτέλεσαν αυτήν τη δυσόδη μπίζνα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλει να είναι ειλικρινής, θα πρέπει να αποπέμψει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτση, αντί να τον στηρίξει και να ζητήσει δραστικό έλεγχο για το πώς στήθηκε αυτή η δουλειά. Δυστυχώς δεν το περιμένω, γιατί αντίστοιχα δώρα με τους φίλους, κομματικούς φίλους, σχολάρχες και κεκάρχες, δόθηκαν από την ίδια κυβέρνηση με ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη και σε κλινικάρχες, ιδιοκτήτες κλινών ΜΕΘ, διπλασιασμός των αμοιβών, και σε μεγαλοκαναλάρχες της Αθήνας, σε βάρος των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να σπαταλάτε δημόσιο χρήμα, αντί να πάει στην υγεία, στη στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των ανέργων, για να ευλογούν όλοι την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή έρχεται μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη ύφεση, μια μεγάλη φτώχεια, θα πρέπει και το τελευταίο ευρώ να πιάνει τόπο με εντυμότητα και διαφάνεια. Όσο είμαστε υπέρ και βάζουμε πλάτη για τη στήριξη της υγείας του ελληνικού λαού, στηρίζοντας την κυβέρνηση στα περιοριστικά μέτρα, χωρίς την βορυχία, χωρίς μικροπολιτικά κόλπα, άλλο τόσο είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην λεϊλασία του δημόσιου χρήματος. Θα σύρουμε την κυβέρνηση να λογοδοτήσει και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και για το τελευταίο ευρώ. Γιατί μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, με την κρίση, αρκετοί κάνουν πάρτι με απευθείας αναθέσεις και χωρίς να δίνουν λογοδοσία, λογαριασμό με την απαραίτητη διαφάνεια στον ελληνικό λαό. Και δεν συγχωρείτε, κύριε Αγραφιώτη, να σπαταλώνται και να πετιώνται από εδώ και από εκεί σε φίλους και κολλητούς δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να ευλογούν αυτοί με τη σειρά τους και να βαντάρουν την κυβέρνηση τα διάφορα λόμπι, και σε λίγη ώρα να μας πούν άδειασε το ταμείο, σφίχτε το ζωνάρι, πρέπει να κόψουμε από υγεία, πρέπει να κόψουμε από παιδεία, πρέπει να κόψουμε από μισθούς, πρέπει να κόψουμε από συντάξεις. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολλά 10 χρόνια και δεν σηκώνει άλλα μνημόνια. Και μιλάμε, κύριε Αγραφιώτη, σήμερα που κλείνει ακριβώς 10 χρόνια η Ελλάδα από το περίφημο Καστελόριζο, που ήταν η ομολογία της χρεοκοπίας και η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 10 χρόνια χρεοκοπία και μνημόνια είναι αρκετά. Αυτό που διώξαμε από την πόρτα τον Αύγουστο του 2018, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επιστρέψει από το παράθυρο μέσω κορονοϊού. Και ένα τελευταίο σχόλιο σας θα ήθελα, κύριε Παπαδημούλη, επειδή σήμερα γιορτάζουν και οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες και χρόνια τους πολλά, πήρα πολλά τηλέφωνα σε συναδέλφους στην Αθήνα που γιορτάζουν, οι οποίοι όλοι μα όλοι μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τον Οκτώβριο σε εκλογές. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας γι' αυτό και να σας αποδεσμεύσω. Θα το πάει σε εκλογές, θα τολμήσει? Γιατί βλέπει ότι είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις και ίσως να θέλει να προλάβει το τσουνάμι που έρχεται. Γιατί έρχεται το τσουνάμι και το βλέπουμε όλοι. Τι έχετε να πείτε επί τούτου? Θεωρώ ιεροσιλία, πολιτικά ανέντιμο, ανήθικο, την ώρα που όλος ο ελληνικός λαός, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, βάζουν πλάτη για να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς στην πατρίδα μας. Και μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα τα πάμε καλά. Και να ξεπεράσουμε την πρώτη φάση αυτής της οξείας υγειονομικής κρίσης, θεωρώ ιεροσιλία κάποιοι αυτή τη στιγμή να κάνουν σενάρια για τις καρέκλες τους και πώς θα τις διατηρήσουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές, έχει μια καθαρή πλειοψηφία, έχει μια νοπή εντολή. Θεωρώ ότι αν το επιχειρήσει, θα διαπιστώσει ότι όσοι τη συμβουλεύουν να το κάνει λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Κατά τα άλλα, κύριε Αγραφιώτη, θεωρώ ότι η ιδέα πρόορης προσφυγής στην κάλπη το φθινόπωρο, όπως είπατε, την ώρα που θα είναι στην κορύφωσή της η έξαρση, της ύφεσης, της ανεργίας με έναν
χιλιοχτυπημένο τουρισμό με πολλά λουκέτα, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, θα κάνει παραπάνω ζημιά στην οικονομία και αν ομιγέννητο, αλλά δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έχουμε και ένα δεύτερο φθινοπορεινό κύμα έξαρσης του κορονοϊού, θα είναι τρελό να στήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους στις ουρές των εκλογικών κέντρων και να περνάνε από δίπλα τα ασθενοφόρα ή στην παραδίπλα ουρά να είναι οι ουρές των ανέργων για το επίδομα της ανεργίας με μια χώρα με 10% ύφεση και 200% χρέος. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Αν όμως το επιχειρήσει, νομίζω ότι θα εισπράξει μια δυσάρεστη για αυτόν απάντηση από τον ελληνικό λαό. Όσοι σήμερα ταϊσμένοι από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον εμφανίζουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι ή και καναλάρχες ως το Μωυσή, ως τον Τζόρτσιλ, ως τον Πανίσχυρο, ας τους συστήσουν να μην είναι τόσο αλαζόνας αμετροεπής, ας είναι πιο μετρημένος, ας θυμηθεί αυτό που έλεγε ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο προηγούμενος αρχηγός, ο Κώστας Καραμαλής, με το σεμνά και ταπεινά, άλλο που δεν το τήρησε όσο έπρεπε, και ας αξιοποιήσει το ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούν μια μετρημένη υπεύθυνη αντιπολίτευση, καμία σχέση με αυτό που μας έκανε η Νέα Δημοκρατία στο Μάτι, στη Μάνδρα, στο Μακεδονικό, και ας έρθει στη Βουλή να συζητήσουμε τις προτάσεις της κάθε πλευράς δημοκρατικά για να προχωρήσουμε, γιατί σήμερα είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, αύριο μπορεί να είναι πάλι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Έτσι είναι η ζωή και η δημοκρατία. Στην ίδια χώρα ζούμε. Θα πρέπει να μην τη ρημάξουμε και να μην βάζουμε το στενό κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό πατριωτικό συμφέρον. Και το εθνικό πατριωτικό συμφέρον είναι να ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση και να προστατεύσουμε την Ελλάδα και την κοινωνία από μια άγρια φτώχεια, ύφεση και ανεργία που μπορεί να οδηγήσει και σε νέα μνημόνια. Αυτή την πόρτα που έκλεισε ο ελληνικός λαός με μεγάλες θυσίες δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανανοίξει. Έτσι είναι, κύριε Παπαδημούλη, κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στην εκπομπή. Επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί το περασμένο φθινόπωρο που ήμουν στην Ευρώπη και συνομίλησα με πολλούς συναδέλφους και στις Βρυξέλλες αλλά και στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, μου είπαν τα καλύτερα λόγια για εσάς και ότι είστε ένας από τους αξιοπρεπέστατους Έλληνες πολιτικούς που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο και τιμάτε τη χώρα. Και για αυτό το πράγμα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά, γιατί μου αρέσει να ακούω καλά λόγια για Έλληνες πολιτικούς στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγραφιώτη, και χρόνια πολλά στους πολλούς Γιώργηδες και Γεωργίες που γιορτάζουν σήμερα. Να είμαστε καλά. Πιστεύω ότι αν δουλέψουμε σωστά και μάθουμε και να εργαζόμαστε και να διεκδικούμε και να χρησιμοποιούμε το δημόσιο χρήμα με εντιμότητα και την εξουσία με σεμνότητα και διαφάνεια, τότε αυτή η χώρα θα πάει μπροστά. Αν όχι, θα θρηνήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Να είστε καλά, κύριε Αντιπρόεδρε, και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά στην Κοζάνη να έρθετε μετά το βάσανο του κορονοϊού και να είμαστε εδώ στο στούντιο να τα πούμε για την ανάπτυξη και για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Το εύχομαι, θα έρθω και στην Κοζάνη και στην Τελεμαΐδα που υπηρέτησα πριν 40 χρόνια ως καπανέας μηχανικό. Ναι, εννοείται. Είναι αγαπημένη σας περιοχή και το ξέρω, η Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε και έναν εκπρόσωπο στην Ευρώπη από τη Δυτική Μακεδονία στο πρόσωπό σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, γνωστός σε όλους και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στα τελευταία γεγονότα και με τον κορονοϊό και με τη δημοσιονομική κρίση και για τη σύνοδο κορυφής και για το θέμα των βάουτσερ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Και θα ήθελα να πω εγώ για το θέμα αυτό που έγινε με τα βάουτσερ. Προσωπικά το παρακολουθώ το θέμα στενά, εδώ και μέρες. Πριν ακόμα σκάει στο θέμα, είχα συνομιλήσει με ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται με τα εργασιακά, το οποίο θα το έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, και μου είχε πει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Κατά την άποψή του, το είπε και ο κύριος Παπαδημούλης. Εγώ θέλω να τονίσω ότι να μην το ονοματίσω ακόμα σκάνδαλο, να το ονοματίσω απροσεξία, να το ονοματίσω, όπως είπε και ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή,
ήταν μια απροσεξία μας, ήταν ένα λάθος, δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε και λάθη. Όμως σας παρακαλώ πολύ και αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης και όσοι μας ακούτε και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και οτιδήποτε, και ακόμα και απλοί οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, είναι δύσκολες οι ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός. Μην προκαλούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή σας είπα και χθες ότι νοσηλευτές, γιατροί, διασώσεις του ΕΚΑΒ, άνθρωποι που εργάζονται αυτή τη στιγμή πολύ για ένα κομμάτι ψωμί, υποφέρουν, τρέχουν εδώ και 2 μήνες σαν τους τρελούς, την ώρα που εμείς είμαστε στο σπίτι μας. Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με Αθήνα και με τον πολύ καλό συνάδελφο που γιορτάζει κιόλας, τον Γιώργο τον Τράγκα. Γιώργο Τράγκα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός, δυνατός, υγιής και πάντα ελεύθερη φωνή όπως σε ξέρω. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ όλους θερμά. Κύριε Τράγκα, πολύ γρήγορα, δεν θέλω να σας υποδεσμεύσω γρήγορα, ξέρω ότι έχετε δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο αυτές τις μέρες. Θέλω να μας πείτε λίγο και τον κορονοϊό. Τι συμβαίνει, να μάθουμε την αλήθεια. Καταρχάς, επειδή σ' άκουγα πριν, έλεγε για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, πολύ δάκρυ πέφτει, όλο κλαίμε, όλο χειροκροτάμε τους νοσηλευτές, κανένα φράγκο να πάρουνε. Γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο ζήτω οι άνθρωποι που μας σώζουν και τέτοια και στην πρώτη γραμμή, κάπου πρέπει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο να μην κόβει μόνο, να δίνει και κάτι. Έτσι και στους γιατρούς μας, οι οποίοι είναι λαμπροί επιστήμονες, και στους νοσηλευτές μας που είναι λαμπροί νοσηλευτές και μας τους παίρνουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Για να τα λέμε όλα, εγώ τι πιστεύω, άκουσα να δεις, είναι ένας ιός, όπως ήταν η ασιατική γρήπη, όπως ήταν η γρήπη του Χονγκ Κονγκ, ο SARS, ο MERS, δεν πρέπει να παραλύσει εντελώς η οικονομία. Γιατί θα έχουμε χειρότερους, περισσότερους θανάτους από φτώχεια, από πείνα και από μολυσματικές ασθένειες που θα έρθουν πάλι, φυματίωση και πολλές άλλες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάσαμε τα 3 τελευταία χρόνια 250.000, όπως το λέω, από καρκίνο και καρδιοπάθειες. Για να μην προσθέσω και τους θανάτους, 80.000 το χρόνο χάνουμε από μορφές καρκίνου και καρδιοπάθειες. Για την ακρίβεια 40.000 καρδιοπάθειες που πεθαίνουν και 40.000 καρκινοπαθείς. Χωρίς να προσθέσω τα τροχαία που είναι μια κομμόπολη και προσθέσω και τις φλεγμονές, τις λοιμώξεις που είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Καλώς κάναμε και πήραμε τα μέτρα, έχω την αίσθηση ότι ήταν υπερβολικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαλύθηκε η οικονομία μας. Εμείς δεν είμαστε ένα κράτος που έχει πετρέλαια. Εμείς βγαίνουμε από ένα μνημόνιο. Μάλλον πήγαμε να βγούμε από ένα μνημόνιο και χρωστάμε 175% του ΑΕΠ. Δηλαδή κάθε χρόνο μεγαλώνει το χρέος. Αυτή η κρίση θα το πάει 200%. Πρέπει να ξέρουν όσοι μ' ακούνε ότι σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να επικρατεί λογική και το παν μέτρων άριστον. Κλείσαμε όλες τις επιχειρήσεις. 1 έως 2 στις 5 δεν θα ξανανοίξουν. Και αν ανοίξουν, δεν θα μπορούν να κάνουν τζίρο, γιατί έρχονται και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα. Και μη μου πει κάποιος ότι είναι θανάσιμος ο ιός, γιατί θα πω στους μεγαλύτερους στην ηλικία ότι καθημερινά πεθαίνουν 35-40 άριδες από πλήθος ασθενειών και από ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επί 2 μήνες τώρα δεν γίνονται ακτινοθεραπείες. Οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο κινδυνεύουν από άμεσες μεταστάσεις. Γίνονται μόνο χημειοθεραπείες. Με το ζόρι ξεκινούν τώρα τα τακτικά χειρουργεία. Δηλαδή άνθρωπος που είχε όγκο του πνεύμωνα δεν πήγε να χειρουργηθεί. Άνθρωπος ο οποίος είχε όγκο στο έντερο δεν πήγε να χειρουργηθεί. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να τα συνεκτιμήσουμε. Και θέλω να πω σε όλους τους κοζανίτες εκεί ότι αυτός ο ιός δεν μπορεί να δημιουργεί έναν υπερπανικό επειδή το θέλει η ελληνική τηλεόραση, η οποία είχε ένα πυρετό 24 ώρες το 24ωρο και εδώ και μέρες έχουμε μηδενικά κρούσματα. Ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο πυρετός και βλέπουμε όλη την ημέρα γάντια
και μάσκες αφού δεν έχεις κρούσματα. Αυτοί δε που φύγανε, φύγανε γιατί είχαν υποκείμενα νοσήματα όπως τα λένε, δηλαδή βεβαρημένο ιατρικό δελτίο, με εξαίρεση 2-3 νεαρούς. Οι υπόλοιποι είχαν βεβαρημένο ιατρικό δελτίο και να σου πω και κάτι που το ζω 55 χρόνια στη δημοσιογραφία. Αυτοί ήταν να φύγουν που λέγαμε παλιά. Τέλος, οι γιατροί μας είναι λαμπροί. Φάρμακα υπάρχουν και δεν το λένε. Είναι συνδυασμοί φαρμάκων, χλωροκίνη, αζιθρομικίνη, αντιδελευκίνη 6. Θα έπρεπε να το λένε πεντακάθαρα. Ξέρεις γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν είναι, είναι φάρμακα τα οποία είναι δανεικά, έτσι τα λένε, από άλλες ασθένειες. Είναι για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι για τον ερυθυματώδη λύκο, αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτά όμως τα φάρμακα κάνουν καλό στους ασθενείς του COVID, του κορονοϊού. Άρα φάρμακα έχουμε. Να μην λέγονται ψέματα ή τουλάχιστον, αν δεν θέλω να τα πω ψέματα, να μην λέγονται ανακρίβειες. Περιμένουμε να έρθει το απόλυτο φάρμακο. Δηλαδή, όπως λέγαμε για τη γρήπη, το Tamiflu. Περιμένουμε να έρθει ένα φάρμακο που θα αργήσει. Αλλά αν κάτσουμε σε παραλυσία 2 χρόνια, δεν δουλέψει ο τουρισμός, ανάμεσά μας θα πεθαίνουν από φτώχεια χιλιάδες και κανείς σιόδρα δεν θα τους σώσει. Άρα πρέπει να υπάρχει η ατομική μας ευθύνη και τα μέτρα τα σωστά. Δηλαδή να κρατάμε αποστάσεις, να πλαινόμαστε 3 φορές την ημέρα, να μην βάζουμε τα χέρια στη μούρη ή να έχουμε ενόπνευμα μαζί μας. Να μην συναφριζόμεθα πολύ σε ένα χώρο μικρό, σε ένα δωμάτιο. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που έκαναν και οι Σουηδοί και άλλες χώρες. Τα υπόλοιπα, τα lockdown, φέρνουν παράλυση. Εμείς δεν είμαστε χώρα που αύριο το πρωί θα πατήσει ένα κουμπί και θα έχει λεφτά. Θα κοπούνε συντάξεις, θα κοπούνε μισθοί, θα πάνε 300.000 στην ανεργία. Πού θα τους παρκάρουμε? Όσοι από την Κοζάνη χάσουν τις δουλειές τους, πού θα πάνε? Άλλο παίρνω μέτρα και άλλο παραλύω το κράτος και την οικονομία. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, αλλά επειδή το έχω κουβεντιάσει με πολλούς καθηγητές, βλέπω τους συναδέλφους μου ρωτάνε γιατί λέει έφυγε ένας 35 ετών από COVID. Πόσοι έχουν φύγει τον περασμένο μήνα που ήταν 20 χρονών, 25 χρονών, 30 χρονών, ξαφνικά και από αιτίες, από ένα νεύρισμα, επειδή το θέλει τύχη του? Πόσοι έχουν πεθάνει από τροχιά και ήταν 15 χρονών, 17 χρονών? Τα είδες ποτέ μισή ώρα στην τηλεόραση? Όχι, όχι. Οι 2 ώρες. Λογικότατα αυτά που λες, Γιώργο Τράγκα, και πραγματικά... Που... Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να είμαι αυθαίρετος. Όχι, λογικότατα είναι. Δεν είναι... Όχι, δεν είναι. Άμα κλείσεις όλο το μαγαζί, μπορεί να μου πούνε οι κύριοι λοιμοξιολόγοι πώς θα φύγουν από φυματίωση. Λόγω κακής σίτησης. Ήδη έχουμε 600.000 παιδιά στην Ελλάδα που σιτίζονται πλημελώς. Ήδη έχουμε 400.000 ηλικιωμένους που σιτίζονται πλημελώς. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ, λέει, ο 65άρης λέει να προσέχει να το κλείσουμε στο σπίτι, να του κάνουμε. Αν αυτός ο 65άρης πάει έξω να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί για να πάρει και λίγο ψωμί μαζί με το γιαούρτι που του δίνει σύνταξη, πώς θα του πεις να μείνει σπίτι? Είναι και πράγματα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι επικίνδυνος ο ιός αυτός. Γιατί είναι ταχύτατος, με μικρή θνησιμότητα. Οι χιλιάδες νεκροί που ακούς δίπλα είναι γιατί εκεί πέρα, όταν μπήκανε μέσα, πρώτον δεν τους δώσανε χλωροκίνη, αζιθρομικίνη, έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί τρώγονται οι γιατροί μεταξύ τους, όπως και στην Αμερική. Προσπαθούν να εμποδίσουν τον Τραμπ να βάλει χλωροκίνη και αζιθρομικίνη στα νοσοκομεία. Ο οργανισμός φαρμάκων εκεί του λέει όχι, γιατί έχει τοξικότητα εάν πάρεις παραπάνω. Όταν πάρεις παραπάνω μπορεί να έχει τοξικότητα. Όταν την παίρνεις 5 μέρες όμως, τι τοξικότητα έχει? Εδώ στις 5 μέρες, 7 μέρες, 9 μέρες του σηκώνουν όρθιους στα νοσοκομεία. Το να πάρεις 6 μήνες ή ένα χρόνο επειδή υπάρχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, πράγματι θέλει προκίνη. Γιατί κάνει αλλοιώσεις. Αλλά όταν την πάρεις 5 μέρες,
και ας σηκωθείς όρθιος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Εδώ βλέπω διάφορα πράγματα, κοίταξε να δεις, και εγώ αυθαίρετες σκέψεις κάνω, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Εδώ επικρατεί και λογική πολέμου. Δηλαδή ο γιατρός στην Ιταλία διάλεγε ποιον θα αφήσει και ποιον θα αφήσει μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εδώ είναι και λογική. Άμα έχουμε 1 εκατομμύριο θύματα από μετακατοχική πείνα, μην νομίζετε ότι πέφτω μακριά. Μα μείνουν 300.000 άνεργοι, πού θα πάνε στο εξωτερικό? Πού θα πάνε? Τώρα που θα κλείσουν τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, πόσες χιλιάδες Έλληνες θα μείνουν χωρίς δουλειά? Και πώς θα ανοίξει ένα ξενοδοχείο, άμα του λέει ο Χαρχαλιάς, ότι άμα σκάσει κρούσμα, 14 μέρες καραντίνα. Ποιο ξενοδοχείο στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική θα ανοίξει? Μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό. Αυτά που λένε, πρέπει να υπολογίζει και ο Μητσοτάκης, έχουν και σχέση όχι μόνο με την οικονομία, και με το Σύνταγμα και με τους νόμους. Συνταγματικά, πώς μπορώ να πω εγώ σε σένα, ναι, ότι κάτσε στο σπίτι σου επαόριστον και πέθανε από πείνα? Ποιος θα σου φέρει συσίτιο? Ο Δήμος Κοζάνης? Κι αν σου φέρει. Πώς θα πω εγώ σε κάποιον, ναι, αυτά που λέγονται, άλλο μπορεί να πεις. Αυτό που κάνανε οι Σουηδοί και κάποια άλλα κράτη της Ευρώπης. Ότι θα είναι πολύ αυστηροποιημένοι, να το καταλάβει ο καθένας μας, το θέμα της σχολαστικής καθαριότητας. Εγώ τώρα πήγα στο στούντιο να κάνω τηλεόραση, είχε απολυμανθεί, είχα δίπλα μου το ενόπνευμα πνεύμα συνέχεια, φόρεσα τη μάσκα. Πρέπει να έχω και τύχη, ξέρω εγώ, από πάνω, να με λυπηθεί και εμένα ο Θεός, μην τον καταπιώ τον ιό. Αλλά πήγα, έκανα, δεν έπιασα κανέναν, ναι, δεν κάθισα κοντά σε κανέναν, ναι, δεν κάθισαν κοντά μου. Αυτά δεν λένε οι λοιμοξιολόγοι. Εγώ και εσύ θα τα πούμε. Αυτά δεν συστήνουνε. Ναι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταρρεύσει η οικονομία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η οικονομία τι θα κάνει εκεί στην Κοζάνη, τι θα κάνει την πλάτη Θεσσαλονίκη? Όλη η Ελλάδα θα έχει, Γιώργο, όλη η Ελλάδα πρέπει να πει στο Μητσοτάκη αυτή ότι στον πόλεμο χάνονται κάποιες ζωές για να υπερασπιστεί την πατρίδα. Έτσι γίνεται. Είναι η λογική του πολέμου. Στα νοσοκομεία διαλέγεις αυτόν που φαίνεται ότι φεύγει από τον άλλον που μπορεί να σώσει. Ακριβώς, και έχουμε ήδη 10 χρόνια πόλεμο. 240.000 καρκινοπαθείς φύγανε και καρδιοπαθείς τα 3 τελευταία χρόνια, 80.000 το χρόνο. Από ένα ελαττωματικό σύστημα υγείας. Ναι, κρίμα δεν είναι. Η κυβέρνηση και έβγαλε μπροστά έναν ογκολόγο αντί για τον κύριο Τσιόδρα και να φωνάζει Έλληνες έχουμε ελαττωματικό σύστημα υγείας. Αυτά είναι να τα σκεφτώ τους, αν με συγχωρείς. Αυτοί οι οποίοι φωνάζανε ναι και ναι μες στη Βουλή. Ναι και ναι. Και αυτά που αντασκέφτονται αυτοί οι οποίοι αφήσανε ένα σύστημα υγείας και έχουν τώρα βαφτίσει μονάδες συντατικής θεραπείας τις μονάδες χαμηλής πίεσης που δίναν στις λοιμώξεις, στο AIDS και τα λοιπά. Δεν έχουν δημιουργήσει μονάδες καινούργιες. Κάποιες γίνανε δώρο από πλούσιους. Και πρέπει να σας πω κάτι για να το καταλάβετε, μια και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλάω στο ραδιοφωνό σας και σας ευχαριστώ. Αυτός είναι ο ιός της ανισότητας. Οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι. Οι φτωχοί φτωχότεροι. Και θα πρέπει πολιτικά να μας προβληματίσει αυτό για το μέλλον. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και παλιά στις εφημερίδες, όποιος έχει νύχια να ξυστεί ξύνεται. Όποιος δεν έχει δεν ξύνεται. Αυτή τη στιγμή θα το πληρώσουν αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους, οι μικροί και οι μεσαίοι που θα βάλουν λουκέτο και κανείς Μητσοτάκης δεν μπορεί, κανένας, λέω Μητσοτάκης έτσι, και οτιδήποτε όνομα, να καλύψει το λουκέτο. Αυτό που λένε ότι έχουμε πάχος να ρίξουμε από την οικονομία, ποιο πάχος έχουμε? Το μαξιλάρι το περίφημο, ποιο? Εδώ πρέπει να αποφασιστεί. Πληρώνεις τους Γερμανούς κάθε χρόνο τα δανεικά. Το χρέος ή σταματάς. Κάνεις πάυση πληρωμών. Είσαι προτεκτοράτο του Βερολίνου ή δεν είσαι πια? Δηλαδή εδώ πρέπει να αποφασιστεί. Ο καρπός του ιδρώτα των Ελλήνων που θα είναι μισός. Γιατί πρόσεξε, το κάθε μικρό μάγαζο που θα ανοίξει τώρα θα κάνει τη μισή δουλειά από πριν. Θα δουλεύει κάτω από ορισμένες συνθήκες
οι πελάτες θα μπαίνουν ανά 3 μέτρα ο καθένας όπως πρέπει να μπαίνουν. Το κατάλαβες. Ο Τσίρος δεν θα ξανάρθει. Ακριβώς. Αυτά ήθελα να σας πω. Δηλαδή, Γιώργο μου... να είμαστε ενωμένοι, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, να μην μας λένε υπερβολές οι υγειονομικοί πατερούλιδες που προέκυψαν, γιατί αυτός που είναι λοιμοξιολόγος δεν ξέρει οικονομία. Ακριβώς. Αυτός που είναι λοιμοξιολόγος και κλαίει, χειροκροτεί και τέτοια, αυτός δεν ξέρει τι σαρωτικό τσουνάμι έρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Του λέει απλά ότι μήπως πεθάνεις. Ναι, μήπως πεθάνω από τροχαίο. Δεν σταματάει η κυκλοφορία στον δρόμο. Ακριβώς. Κάθε μέρα που βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, φοβάσαι μη σε πατήσει αυτοκίνητο. Και έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να σε πατήσει αυτοκίνητο. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Δεν σημαίνει όμως ότι κόβεις την κυκλοφορία στους δρόμους. Αυτά τώρα θα δεις πόσες χιλιάδες κομμωτήρια θα δουλέψουν και πώς θα δουλέψουν. Εσείς επάνω με τις ταβέρνες σας, λέει, θα τις αφήσει να δουλέψουν στο τέλος του Μαΐου. Ποιος πληρώνει το φουκαρά που έχει την ταβέρνα? Ποιος θα πληρώσει τον σερβιτόρο που δούλευε και έβγαζε το ψωμί του σε χώρα μνημονιακή? Κοίταξε να δεις, καλά είναι, εντάξει, να τα λέμε όλα, υπάρχει ο COVID, το COVID-19, όπως υπήρχε και η ασιατική γρήπη που στήξε 2,5 εκατομμύρια νεκρούς. Το κατάλαβες ποτέ? Ζούσες τότε με την ασιατική γρήπη? Όχι, όχι. Ήσουν μικρός, εσύ δεν ήσουν αγέννητος. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια νεκρούς. Είχαμε όμως τηλεόραση. Δεν το βλέπεις, το γράφαμε στις εφημερίδες. Και οι εφημερίδες ήταν αλλιώς, Γιώργο Τράγκα, κατά ψέματα. Και γράφανε τότε, έγραφα εγώ, ότι πεθαίνουν με κυανωμένα χείλη, έγραφα, με μπλε χείλη. Από ασφυξία πεθαίνανε. Λοιπόν, και το έγραφα, αλλά δεν είχε τηλεόραση να εξυπηρετώ 24 ώρες το 24ωρο αυτή την πλήση εγκεφάλου. Ξέρεις, είναι να βγαίνει στις 6 ώρα ο Τσιόδρας και να λέει μηδενικά κρούσματα, 5. Και η τηλεόραση 24 ώρες να περνάει μέσα στο σπίτι, στον τρόμο, να σου δείχνει όλο γάντια, όλο μάσκες, όλο αστροναυτικές στολές και να έχουν αδειάσει όλα τα κρεβάτια στα νοσοκομεία. Πραγματικά. Απίθανο, απίθανο. Πραγματικά απίθανο, ναι. Αυτά θα σκεφτούμε όλοι μας. Κοίταξε να δεις, γιατροί δεν είμαστε, αλλά όπως λέει και η οικονομία της ιατρικής, στη ζωή πρέπει να τα συνεκτιμάς όλα. Πρέπει να τα συνεκτιμάς όλα. Μεγάλη αλήθεια. Σου λένε μην καπνίσεις γιατί θα κάνεις καρκίνο του πνεύμονα. Τι κάναμε? Δεν απαγορεύσαμε το τσιγάρο, μπορεί να πάει να το πάρεις στο περίπτερο και να κάνεις καρκίνο του πνεύμονα. Αφαιρέσαμε τις διαφημίσεις. Δεν έχουμε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα outdoor έξω. Όμως όλοι καπνίζουν και καρκίνο του πνεύμονα έχουμε και μάλιστα αυξημένο. Όπως σου είπα προηγουμένως, σου λένε μην τρως τριγλυκερίδια. Μην καπνίζεις γιατί θα κάνεις έμφραγμα. 40.000 οι καρδιοπάθειες και οι θάνατοι. Καρδιοπάθειες πολύ πληθέστερες. Οι θάνατοι. Αυτά από μένα, κοίταξε, εγώ έχω αυθαίρετες σκέψεις. Όχι, λογικότατα εγώ τα ακούω, Γιώργο Τράγκα. Η ζωή λειτουργούσα και λίγο αν θέλεις έτσι παράτερα. Δηλαδή με ποια έννοια το λέω. Ναι, αλλά και πάντα επαληθεύτηκες. Είμαι διαβητικός. Είμαι διαβητικός και κουβαλάω ενόπνευμα μαζί. Και κοιτάω να δω αν η ινσουλίνη μου κατεβάζει το ζάχαρο σε ένα 40, ένα 30, ένα 50. Φοβάμαι κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι πρέπει να μας βάλουν όλοι μπαλαούρο, να σταματήσει να κυλάει η ζωή, να παγώσει ο χρόνος και μετά να πούμε και τώρα τι κάνουμε. Να παρουσιαστεί δηλαδή μια κυβέρνηση και να πει εγώ σας έσωσα, να κάνει τον Άγιο Γεώργιο τον τροπεοφόρο. Πώς μας έσωσες? Για να σώσεις τον κόσμο πρέπει να του εξασφαλίσεις τη ζωή. Δεν είναι αναχαιτήσαμε ένα κύμα. Καταρχάς δεν έχουμε ανοσία. Αφού κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μπορεί να έχεις ανοσία. Σωστό. Αυτό θα ξαναγυρίσει. Σωστό. Κάθε φορά που θα γυρίζει θα λέμε στην Κοζάνη, στην Μπέλα, στη Φλόρινα παντού. Εσείς κλειδώνεστε μπαλαούρο, δεν περνάει κανείς στα σύνορά σας.
Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε δηλαδή, εντάξει. Ναι. Μα σου λέω, αφού κλειστήκαμε στα σπίτια μας, το λέει και ο Τσιόδρας ότι δεν έχουμε ανοσία. Ξέρετε, θα πηγαίνω, ερχόμαστε, θα κρατάμε λίγο φρένο, λέει, θα αυξάνουμε ταχύτητα. Μα είναι δυνατό να ζήσει ένα κράτος, μια κοινωνία και να έχουμε πότε να είμαστε σε ένα αυτοκίνητο που πότε να βάζει φρένο και πότε να βάζει ταχύτητα. Αυτά είναι και λίγο, να μου επιτρέψετε να σας πω, εκτός λογικής, εντελώς. Σωστά, σωστά. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή με αυτό το πράγμα, με αυτό τον εφιάλτη. Έχεις ανοσία τώρα πάνω. Αφού σου λέει ότι αφού κλειστήκαμε όλοι καραντίνα, lockdown, τι να κάνουμε τώρα. Αφού είναι οριζόντια, εγώ έχω ανοσία που ήμουν σπίτι μου. Εσύ που σε κλειδώσαν έχεις ανοσία. Άρα μόλις ξαναγυρίσει, μόλις έχουμε ξανά ένα κύμα, ξέρω εγώ, κρουσμάτων, θα τρέχει πάλι ο χαρταλιάς. Πάλι θα κλείσει τα μαγαζιά. Ιδού η απορία. Τέλος πάντων, χάρηκα που μίλησα με την Κοζάνη. Γιώργο Τράγκα, πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά, να είσαι πολύχρονος, γερός, δυνατός. Σε ευχαριστώ. Όσα θέλει ο Θεός θα είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τους δίκαιους και σωστούς ανθρώπους ο Θεός τους θέλει να λένε την αλήθεια. Να είσαι καλά, Γιώργο Τράγκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Τράγκας, ο γνωστός δημοσιογράφος από την Αθήνα, ο οποίος σχολίασε τα περί κορονοϊού, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος στο διαδίκτυο για αυτά που λέει, και φυσικά δεν άκουσα εγώ κάτι να λέει παράλογο, ο άνθρωπος μιλάει λογικά. Και πρέπει κάπου στη μέση και είναι και αλήθεια φυσικά, εντάξει. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, ώρα αιχμής, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος μίλησε για τις εξελίξεις Σύνοδο Κορυφής. Δεύτερος καλεσμένος ήταν ο Γιώργος Τράγκας, ο γνωστός δημοσιογράφος από την Αθήνα, ο οποίος έθεσε το θέμα επιτάπητος του κορονοϊού και έθεσε μια άποψη πολύ σοβαρή για μένα και πολύ λογική. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής, πριν περάσουμε στην επόμενη μας καλεσμένη, να πω ότι στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το πρωί με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις συγκεκριμένες και αποφάσεις για να ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Πάντως, το πιο πιθανό είναι να πάει στα σχολεία μόνο η τρίτη λυκείου και τα υπόλοιπα παιδιά να πάνε από Σεπτέμβριο με τα σχολεία, γιατί υπάρχει ένας φόβος γενικότερα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, που έκανε briefing στους πολιτικούς συντάκτες το πρωί, είπε ότι θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα από 4 Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου. Και σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την πάρα πολύ καλή φίλη και γνωστή πλέον στην εκπομπή μας, εκπαιδευτή και το τροφίμων για τις επιχειρήσεις και που βρίσκει είναι και στο Μητρό ΕΦΕ, την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδου. Κυρία Παρηγορίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά και για την ημέρα στους εορτάζοντες. Σε όλους τους Γιώργηδες και στις Γεωργίες. Και Ιωάννα μου, έχουμε θέματα πλέον. Πιστρέφουμε σιγά σιγά σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο από 4 Μαΐου στην κανονικότητα. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και καταναλωτές? Λοιπόν, ό,τι έχουμε πει όλον αυτόν τον καιρό για τους καταναλωτές, ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί, πρέπει να συνεχίσουν. Αρχικά με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις τροφίμων σιγά σιγά θα ανοίξουν, θα καλέσουν το προσωπικό τους πίσω σε εγκαταστάσεις έτσι ώστε να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και θα πρέπει αυστηρά να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τους οποίους έχουν εκπαιδευτεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της περιοχής, όπως έχουμε πει, έχουν ήδη εκπαιδεύσει το προσωπικό τους. Μπορούν να κάνουν μία μικρή εντός εισαγωγικών επανάληψη στους κανόνες υγιεινής πριν ξεκινήσουν, και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προβεί στην εκπαίδευση της υγιεινής και της ασφάλειας υποχρεωτικά πρέπει, ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να μπουν στη διαδικασία αυτή. Τώρα, όταν θα επιστρέψει το προσωπικό, επειδή στις εγκαταστάσεις όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχει εντός εισαγωγικών συνωστισμός. Λοιπόν, το προσωπικό θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει να φοράει, όπως έχουμε πει, σκούφους, θα πρέπει να φοράει μάσκες, θα πρέπει να φοράει γάντια και αυστηρά δεν θα πρέπει να ξεχνάει να απολυμένει τα χέρια του. Είτε χωρίς γάντια, είτε με τα γάντια. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, στα σούπερ μάρκετ
Αυτό που έχουμε πει, παρόλο που οι ταμείες φοράνε στα σούπερ μάρκετ γάντια για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες, δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ένα πελάτη μόλις αγγίξουν τα χρήματα να απολυμμένουν σωστά τα γάντια τους. Τώρα, στις παραγωγές, παραγωγή τροφίμων, που θα ξεκινήσει ξανά, γιατί ξέρετε είχαν βγει αρκετές επιχειρήσεις σε αναστολή πλέον, διότι δεν είχαν πού να διαθέσουν τα τροφιμά τους, δεν υπήρχαν παραγγελίες και όλα είχαν σταματήσει. Καλά θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι πριν ξεκινήσουν να εξεταστούν από γιατρό, από αρμόδιο γιατρό, για να έχουν ούτως ή άλλως το πιστοποιητικό υγείας, αλλά καλά θα είναι να το ανανεώσουν αυτή τη στιγμή με ημερομηνίες πρόσφατες, έτσι ώστε να μπορούν να πούνε ότι λειτουργούν με ασφάλεια. Και ό,τι συμβεί σε μία επιχείρηση, οτιδήποτε συμβεί, είτε καταγγελία είτε μία υπόνοια, να μπορεί να αποδείξει ότι εγώ πριν ξεκινήσω στην περίοδο αυτή την κρίσιμη την λειτουργία μου, έλεγξα όλους τους υπαλλήλους. Άλλωστε πλέον είναι και υποχρεωτικό να υπάρχει ο γιατρός εργασίας. Επομένως λοιπόν ο γιατρός εργασίας θα πρέπει να ελέγξει το προσωπικό, αλλά και χωρίς τον γιατρό εργασίας θα πρέπει το προσωπικό από μόνο του να πάει να εξεταστεί πριν ξεκινήσει πάλι να δουλεύει. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, εκτός από τα μέτρα τα οποία έχουμε πει και στις προηγούμενες φορές που είχαμε συζήτηση, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τον εξαερισμό και τον κλιματισμό μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στους κλειστούς χώρους. Αυτό βέβαια ισχύει και για όλους τους κλειστούς χώρους, αλλά πολύ περισσότερο τώρα για τις παραγωγές τροφίμων ή και για τα εστιατόρια που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Νομίζω, Ιωάννα, και ανοιχτές πόρτες. Νομίζω και ανοιχτές πόρτες πλέον που ανοίγει ο καιρός. Όλοι ας έχουν ανοιχτές πόρτες και κακά τα ψέματα. Λίγο εκτονώνεται λίγο αν υπάρξουν κάποια μικρόβια ή όταν είναι ανοιχτή η πόρτα. Κακά τα ψέματα. Ο λόγος ο οποίος λέμε ότι τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι κυρίως δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη διασπορά του ιού είναι γιατί ο κόσμος δεν θα είναι μέσα σε κλειστούς χώρους. Μπράβο. Γιατί ο ιός δεν έχει διαφορά με τις θερμοκρασίες αυτού του είδους. Ο ιός για να αρχίσει να εξοντώνεται πρέπει να επικρατήσουν θερμοκρασίες από 65 βαθμούς και άνω. Mm-hmm. Απλά το ότι θα είμαστε σε ανοιχτούς χώρους μας βοηθάει στο να κρατάμε αποστάσεις και στο να μην γίνεται εύκολη διασπορά του ιού. Όμως, στις παραγωγές των τροφίμων, δηλαδή εμείς βλέπουμε το ζαχαροπλαστείο, παραδείγματος χάρη, μπροστά και μας εξυπηρετεί. Η παραγωγή όμως είναι μέσα σε κλειστούς χώρους, γιατί δεν επιτρέπεται να έχουν ανοιχτές πόρτες, γιατί μπορεί να μπουν ζώα, μπορεί να μπουν ποντίκια, μπορεί να μπουν έντομα. Όλα αυτά απαγορεύονται. Επομένως, πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και σωστό, το τονίζω, εξαιρισμό. Αν έχουν ανοιχτά παράθυρα μέσα στους χώρους αυτούς, οπωσδήποτε, το τονίζω, θα έχουν σίτες. Έτσι ώστε να εμποδίζουμε την είσοδο από έντομα, τα οποία είναι αρκετά πλέον αυτή την εποχή και τα οποία, εντάξει, πέρα από τον κορονοϊό, μπορούν να μεταφέρουν πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Γιατί σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, τις μύγες, οι οποίες μπορεί να είναι στον διπλανό κάδο, στα σκουπίδια, με ό,τι σκουπίδια μπορεί υπόνομα. Να έχει κάδος. Και μέσα μετά να μπει σε μια παραγωγή και να καθίσει πάνω στα τσουρέκια, στα γλυκά, στα τυριά, σε οτιδήποτε. Άρα, στα ανοίγματα, δηλαδή σε παράθυρα και σε πόρτες, αυστηρά θα υπάρχει σίτα με πολύ μικρό πλέγμα, να μην μπορεί να περάσει τίποτα. Όχι ανοιχτές πόρτες, ανεξέλεγκτες, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν ποντίκια, γάτες και άλλου είδους τέλος πάντων ζώα, τα οποία μπορούν να κάνουν ζημιά. Δεν επιτρέπεται είσοδο σε τρίτους, το τονίζω. Ποτέ δεν επιτρεπότανε, αλλά ειδικότερα τώρα, επειδή εντάξει και σε μικρότερες επιχειρήσεις με παραγωγές τροφίμων, όσο να είναι, μπορεί να μπει κάποιος για παραγγελία πρώτων υλών, μπορεί να μπει κάποιος γνωστός, μπορεί να έρθει να παραλάβει κάποιος από μόνος του από μια άλλη επιχείρηση, απαγορεύεται αυστηρά. Διότι εφόσον θα έχουν ελέγξει το προσωπικό, το οποίο θα υπάρχει μέσα και θα είναι όλο υγιές, θα πρέπει να ελέγχουν και το ποιος θα έρχεται μέσα στο χώρο. Διότι ο άλλος, ο οποίος θα έρθει για παραγγελία να παραλάβει ή να δώσει πρώτες ύλες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει ελεγχθεί. Άρα αυτομάτως μπορεί να μας κάνει μια κακή διασπορά του ιού. Άρα το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι όλα θα λειτουργήσουν, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κανονικά, θα επιστρέψουμε, απλά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, ναι, η παραγωγή μπορεί να έχει μέσα 10, 20, 30 άτομα να λειτουργούν κανονικά, να παράγουν, έτσι ώστε να μην έχουμε πλέον άλλη ζημιά στην οικονομία, αλλά θα προσέξουμε λεπτομέρειες όπως αυτές που σας είπα. Με εξαερισμό, με παράθυρα, με σίτες και όχι είσοδο σε τρίτους. Τώρα, για τον εξαερισμό και για τον κλιματισμό, είδαμε και στην Κίνα το περιστατικό αυτό, το οποίο μελετήθηκε αρκετά από τους επιστήμονες, στο εστιατόριο, όπου νόσησε μία κυρία, όταν έτρωγε στο εστιατόριο, δεν είχε ακόμα εμφανίσει τον ιό,
δηλαδή δεν ήξερε ότι έχει κορονοϊό, και νόσησαν όχι όλοι γύρω της, αλλά μόνο αυτοί οι οποίοι περνούσε το ρεύμα του κλιματιστικού από αυτήν και πήγαινε στα διπλανά τραπέζια. Όχι δηλαδή τραπέζια τα οποία, ναι, μεν ήταν δίπλα της, αλλά δεν πήγαινε ο αέρας, αλλά μόνο σε αυτά τα οποία πήγαινε ο αέρας. Άρα, θα ελέγξουν οι επιχειρήσεις τον κλιματισμό. Θα κάνουν συντήρηση, καθαρισμό και απολίμανση αυστηρά πριν ξεκινήσουν να λειτουργούν και θα συνεχίσουν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μετέπειτα να ελέγχουν και να απολυμένουν με σωστό τεχνικό τον κλιματισμό και τον εξαερισμό τους. Τώρα, σε αεροπλάνα, παραδείγματος χάρη, αυτό που θέλω να τονίσω, έχετε δει που έχει πάνω στην οροφή τον μηχανισμό με τον αέρα. Ναι. Ο μηχανισμός με τον αέρα, λοιπόν, να ξέρετε ότι περνάει ο αέρας αυτός μέσα από πολλά φίλτρα και αποστηρώνεται. Και πρέπει να το ανοίγουμε, να το βάζουμε μπροστά στην αναπνοή μας κάθετα. Γιατί όπως πέφτει αυτός ο αέρας, ο οποίος είναι σωστός, καθαρισμένος, αποτρέπει τα χνότα των υπολείπων συνεπιβατών του αεροπλάνου, αλλά και τον τυχόν μολυσμένο αέρα να έρθει στην αναπνοή μας. Ουσιαστικά είναι μία ατομική αεροκουρτίνα. Αεροκουρτίνα επίσης, μια και το ανέφερα, θα πρέπει να έχουν αυστηρά στην είσοδό τους σε όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατάνε έξω σκόνη, χώμα, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι βλαβερό και δεν πρέπει να εισέλθει μέσα στο μαγαζί. Τώρα, ένα άλλο θέμα, Ιωάννα, να σε ρωτήσω, σκέψου, τα καφέ. Ακούω, ναι, από κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα λειτουργήσουν μέσα, θα λειτουργήσουν μόνο έξω και ανά 3 μέτρα, δηλαδή αν ένα καφέ στην Κοζάνη είχε 10 τραπεζάκια έξω, θα έχει μόνο 4 ή 3 τραπεζάκια. Ξέρεις κάτι επί τούτου? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό που θέλουμε να προλάβουμε είναι να μην γίνει συνωστισμός σε κλειστούς χώρους. Γι' αυτό αρχίζουν και χαλαρώνουν τα μέτρα. Ναι, πρέπει να κρατώνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να είναι, εκείνη η αναλογία που είχαμε πει αρχικά, ένας πελάτης ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα, αυτό είναι λίγο δύσκολο από ό,τι γίνεται συζήτηση, γιατί ένα μικρό μαγαζί έναντι ενός άλλου μαγαζιού που είναι πιο μεγάλο, πώς θα λειτουργήσει, με ένα-δύο τραπέζια και ο άλλος με 10. Δηλαδή, υπάρχει λίγο στη μέση τώρα πια και αυτό το κομμάτι του αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι υποσυζήτηση. Αυτό μπορώ να σας πω. Έχουν συζητηθεί τα πάντα σε αυτό το κομμάτι, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρθει οι τελικές αποφάσεις. Δηλαδή, μέχρι και χθες κι εγώ με τους αρμόδιους φορείς αυτά ακριβώς συζητούσαμε. Θα τα μάθουμε όλα τις επόμενες ημέρες. Μην ανησυχείτε. Πάντως, αυτό που θέλω να τονίσω στον κόσμο είναι ότι, ξαναλέω, έχουμε υγειονομική κρίση, όχι οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση είναι η συνέπεια της υγειονομικής κρίσης. Άρα, η πηγή του προβλήματος, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, είναι το υγειονομικό ζήτημα. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί, όσο και αν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, όσες συνέπειες και να αντιμετωπίσουμε, εφόσον η πηγή του κακού θα είναι εκεί, πάλι θα βγάζει καινούργια προβλήματα, καινούργιες συνέπειες, άρα δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τα μέτρα δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Δηλαδή, ο κόσμος ναι μεν πρέπει να ξεκινήσει να εργάζεται, ναι μεν πρέπει να μπει στην παραγωγή, αλλά προσεκτικά. Δηλαδή, δεν θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε και να κάνουμε χειραψίες περιττές. Δεν υπάρχει, ναι, κανένα απολύτως νόημα πλέον. Δεν θα ξεκινήσουμε να κυκλοφορούμε και θα αρχίσουμε να τις αγκαλιές και τα φιλιά με τον παλιό τρόπο που κάναμε χωρίς λόγο, το οποίο ήταν από πάντοτε, ξέρετε, επικίνδυνο, ακόμα και για δερματικά και για άλλου είδους προβλήματα. Μπορούμε να είμαστε ευγενικοί πλέον για να έρθουμε πιο κοντά. Ένα χαμόγελο, αυτά που θα πούμε κάνουν ακριβώς την δουλειά. Και οι πράξεις μας, φυσικά. Το να σέβομαι τον συνάνθρωπό μου και να τον προστατεύω, στο να μην τον κολλήσω κάτι, πιστέψτε με, έχει μεγαλύτερη αξία από το να τον φιλήσω ή να του δώσω χειραψία αυτήν ακριβώς την εποχή. Ίσα-ίσα που δείχνει και το αντίθετο. Άρα λοιπόν ο σεβασμός θα δείξει όντως την καλή σχέση μεταξύ των πολιτών. Θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο βέβαια και την ιδιότητά σου ως διδάκτορ Πανεπιστημίου του Ιωαννίνων και θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, με τα μαθήματα τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται δεν θα λειτουργήσουν κανονικά και τα πανεπιστήμια μαζί με τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Μόνο η τρίτη λυκείου θα λειτουργεί, θα δώσει εξετάσεις πανελλαδικές. Από ό,τι μου είπε η κυρία Ζαχαράκη, αρχές Ιουνίου νομίζω, ή μέσα Ιουνίου κάπου εκεί.
δεν θυμάμαι τώρα καλά, θα την έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα μας πει, αλλά για τα πανεπιστήμια, για τα αμφιθέατρα, τι γίνεται, και θέλω να μου πεις λίγο και για το αν γίνονται κανονικά τα μαθήματα. Γιατί ρωτάνε πολλοί γονείς και φοιτητές. Συζητάω και εγώ με τους φοιτητές μου για το ζήτημα αυτό, δηλαδή αν θα σταματήσουν τα μαθήματα να γίνονται μέσω ίντερνετ και αν θα επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω εγώ και από την δική μου πείρα είναι ότι τα μαθήματα στα πανεπιστήμια γίνονται κανονικά. Το σύστημα λειτουργεί γιατί τα πανεπιστήμια ήταν έτοιμα από πριν. Δηλαδή δεν έχουν χαθεί διδακτικές ώρες. Από το Μάρτιο έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και γίνονται κανονικά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή και τα βιβλία τα οποία είναι να παραλάβουν οι φοιτητές, έχουμε πει ποια βιβλία πρέπει να παραλάβουν, έχουν γίνει δηλώσεις και θα σταλούν με κούριερ στα σπίτια τους. Κανονικά γίνονται λοιπόν οι παραδόσεις των μαθημάτων και όλα. Θεωρώ ότι για τα πανεπιστήμια, επειδή ο κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση σε υπολογιστή, σε κινητό κτλ., δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο να χρειαστεί να επιστρέψουν. Γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μην ξεχνάμε ότι ο νέος κόσμος είναι η ρεχοκοκαλιά της χώρας μας και της οικονομίας μας. Αν δεν προστατεύσουμε τους νέους ανθρώπους, το μέλλον δηλαδή της χώρας, τότε πραγματικά ό,τι και να κάνουμε δεν έχει κάποια αξία. Σκεφτείτε ότι σε ένα αμφιθέατρο μπαίνουν 100 φοιτητές τη φορά. Και τι γίνεται. Στο αμφιθέατρο που θα μπουν 100 φοιτητές από το δεύτερο εξάμεινο παραδείγματος χάρη, θα κάνουν μάθημα για μία ή για δύο ώρες, θα φύγουν και στις επόμενες δύο ώρες θα μπουν άλλοι 100 φοιτητές από άλλο εξάμεινο, παραδείγματος χάρη από το τέταρτο εξάμεινο. Και ούτω καθεξής με στη διάρκεια της ημέρας. Άρα ένα αμφιθέατρο μπορεί να αλλάξει μέσα σε μία μέρα 300-400 φοιτητές. Αυτό αυτή τη στιγμή αποτελεί τεράστιο κίνδυνο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, και ποιος θα γίνει, θα πει μετά από κάθε φουρνιά φοιτητών να απολυμάνει τα έδρανα, τα οποία θα έχουν σταγονίδια από τα σάλια των φοιτητών, και πώς θα γίνει ο σωστός εξαερισμός με τόσο μεγάλο όγκο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το να φύγουν μία φουρνιά φοιτητών και να μπουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν, εφόσον τα μαθήματα γίνονται κανονικά, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους που είναι, ξαναλέω, τα θεμέλια της χώρας μας, η ρεχοκοκαλιά και της οικονομίας μας που μας ανησυχεί τόσο πολύ, και να συνεχίσουν τα μαθήματα να γίνονται με τον τρόπο που γίνονται μέχρι στιγμής. Τώρα, για τα σχολεία. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο φοιτητής ξέρει από μόνος του να χειριστεί το ίντερνετ, έχει τον υπολογιστή, το κινητό του, όλα καλά. Τώρα εδώ χρειαζόμαστε τη βοήθεια των γονέων, γιατί ίσως ένα μικρό παιδί να μην έχει τόσο πολλές γνώσεις. Ακούγεται για το αν θα ανοίξουν ή όχι τα σχολεία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πώς θα καταφέρεις το μικρό παιδί μέσα στο σχολείο να του επιβληθείς και να μην ακουμπήσει κάτι, να μην πέσει κάτι κάτω και να το φάει, να το σηκώσει να το φάει, να μην παίξει με τους φίλους του, γενικότερα όλες αυτές τις παιδικές καθημερινές συνήθειες. Είναι δύσκολο. Και κάθε παιδί κουβαλάει από το σπίτι του οτιδήποτε παθογόνο μικροοργανισμό, που εντάξει, ούτως ή άλλως οι περισσότεροι πλέον αντιμετωπίζονται. Αλλά τώρα για τον κοροναϊό που συζητάμε, δεν ξέρουμε σε πόσα σπίτια υπάρχει, έστω και ασυμπτωματικά. Λοιπόν, το ένα παιδί θα το μεταφέρει στο άλλο και το άλλο παιδί μετά θα το μεταφέρει στο σπίτι του. Άρα, μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι ό,τι κάναμε όλο αυτόν τον καιρό, που καθίσαμε μέσα στο σπίτι, ναι, θα είναι ουσιαστικά ένα δώρο άδωρο. Γιατί μέσα σε λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, θα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που δεν θα ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι η οικονομία να κινηθεί, να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, να ανοίξουν οι παραγωγές. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, να ανοίξει η παραγωγή γενικά τροφίμων και οι υπόλοιπες, να ακολουθήσουν όλοι σωστά τα μέτρα, τα υγειονομικά, οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με αποστάσεις, να υπάρχει απ' έξω πάντοτε security, ο οποίος να ελέγχει και να αφήνει τον κόσμο να εισέρχεται με συγκεκριμένη ροή, τέλος πάντων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εναλλάξ ανά ημέρα, ή τέλος πάντων, αν είναι εφικτό από τους χώρους, να έχουν αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά λειτουργήσουν, όλα θα πάνε καλά. Αυτή τη στιγμή για την παιδεία, δηλαδή για τα σχολεία και για το πανεπιστήμιο, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρήζει τόσης πολλής βιασύνης. Γιατί αν αρρωστήσουν όλοι, δηλαδή ναι, να γίνει η οικονομία να κινηθεί, αλλά αν αρρωστήσουν όλοι, όπως παραδείγματος χάρη το παράδειγμα που είδαμε στη Θεσσαλονίκη,
Ναι, μεν ο άνθρωπος αυτός ζούσε την οικογένειά του, δούλευε και ζούσε τα παιδιά του και τη γυναίκα του, αλλά τώρα που έφυγε, η οικογένειά του, η γυναίκα του και τα παιδιά του, βοήθηται. Φανταστείτε λοιπόν να συμβεί αυτό. Αυτό είναι το οποίο δεν θέλουμε να γίνει. Μάλιστα. Τώρα για την ανοσία Αγέλης, είδαμε πριν τα παραδείγματα. Και ο Γιώργος Τράγκας, ναι, ανέφερε ο Γιώργος Τράγκας. Για πες μας λίγο, τι είναι ακριβώς αυτό και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την Ελλάδα. Αρνητικά. Αρνητικά, ε. Γιατί είδαμε και στις άλλες χώρες ότι το μέτρο αυτό, ενώ στην αρχή κάποιοι τέλος πάντων επικεφαλείς θεώρησαν ότι θα λειτουργήσει, τελικά δεν λειτουργήσε. Είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα και άρον-άρον λάβανε τα μέτρα τα οποία έλαβε η χώρα μας. Βέβαια, καθυστερημένα. Λοιπόν, θα λειτουργήσει αρνητικά γιατί, όπως ξέρουμε, έχουμε ένα σύστημα υγείας όχι τόσο αδύναμο όσο ακούγεται, αλλά αυτή τη στιγμή όχι τόσο προετοιμασμένο όσο θα έπρεπε. Προετοιμάζεται όμως, σταδιακά μπορώ να σας πω. Γιατί ξέρετε και από το Πανεπιστήμιο που είναι όλες οι σχολές χημικό, βιολογικό, ιατρική, όλες αυτές μαζί, ξέρετε, συνεργάζονται και συζητάνε και το αύριο, για το πώς δηλαδή θα θωρακιστεί το ζήτημα της υγείας, είτε από φάρμακα, είτε από εμβόλια, είτε από κλίνες. Λοιπόν, η ανοσία της Αγέλης εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτον, γιατί ο πληθυσμός μας γνωρίζετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, το όριο ηλικίας συγκριτικά με άλλες χώρες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα ότι είναι, όχι το όριο ηλικία, συγγνώμη, ο μέσος όρος ηλικίας είναι ανεβασμένος. Το ξέρετε αυτό. Το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Άρα, αυτομάτως σημαίνει ότι έχουμε πιο πολλούς ανθρώπους που κατατάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών ατόμων. Λοιπόν, τι γίνεται. Σταδιακά τώρα που θα ξεκινήσει ξανά όλη η λειτουργία της κοινωνίας, θα βοηθήσει στο εξής. Όσον αφορά εντός εισαγωγικών την ανοσία. Σιγά σιγά κατά κύματα θα γίνει μία μικρότερη και ελεγχόμενη διασπορά του ιού. Όσοι είναι να κολλήσουν τον ιό και να το περάσουν συμπτωματικά, θα γίνει. Όσοι θα κολλήσουν τον ιό και θα είναι λίγο πιο δύσκολα, θα αντιμετωπιστούν από το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς με φάρμακα. Και όσοι είναι να νοσήσουν και θα πρέπει να μπουν μέσα σε άλλες καταστάσεις. Ναι, δεν θέλω να τα πολύ αναφέρω για να μην φοβάται ο κόσμος, γιατί συνέχεια τα ακούει στην τηλεόραση. Οπότε λίγο έτσι να είμαστε πιο, να τους καθησυχάζουμε. Όσοι τέλος πάντων θα πρέπει να τους χειριστούν λίγο πιο σοβαρά, θα μπορέσουν να τους χειριστούν και να τους σώσουν. Αυτό λοιπόν είναι, θα γίνει η ανοσία, απλά προσπαθεί να γίνει ελεγχόμενα η ανοσία. Και όχι απότομα, έτσι ώστε να χάσουμε μεγάλο πληθυσμό της Ελλάδας. Διότι αν φτάσαμε τώρα πια στο σημείο να λέμε ότι αυτοί που ήταν να φύγουν θα φύγουν, τότε για ποιο λόγο γίνεται και όλη η προσπάθεια με τα φάρμακα, με τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σωθούν και να τους έχουμε κοντά μας. Άλλωστε η ανθρωπότητα παλεύει χρόνια τώρα με τους επιστήμονες, ώστε να ανεβάσει το μέσο όρο ζωής και να ευνοήσει τον τρόπο διαβίωσης, να είναι καλύτερος. Άρα αυτομάτως όταν λέμε ότι όσοι ήταν να φύγουν θα φύγουν και ας φύγουν οι μεγαλύτεροι, τότε για ποιο λόγο η ανθρωπότητα συνεχίζει και κάνει όλα αυτά και παλεύει. Λοιπόν, θα συμβεί η ανοσία, αλλά θα συμβεί με το σωστό τρόπο, σωστά, ελεγχόμενα και με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Τώρα, αυτό που θέλω να αναφέρουμε λίγο για τις επιχειρήσεις τροφίμων, για να επανέλθουμε λίγο στο κομμάτι το, μας το άλλο. Μεγάλη προσοχή. Σε κάποιες επιχειρήσεις τροφίμων υπάρχουν είτε σαν πρώτες ύλες, είτε σαν προϊόντα τα οποία είχαν παραχθεί και δεν διατέθηκαν στην αγορά, γιατί απότομα κόπηκε όλο το κομμάτι από τις παραγγελίες και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Αυτά τα οποία έχουν περισσέψει σε τρόφιμα δεν θα πρέπει να τα πετάξουν οπουδήποτε. Διότι θα δημιουργήσουν καινούριο υγειονομικό πρόβλημα. Διότι αν πετάξουμε τα προϊόντα, τα τρόφιμα σε κάδους ή σε διάφορα σημεία μη ελεγχόμενα, τότε καταλαβαίνετε ότι θα προσελκύσουμε ποντίκια. Με ανεβασμένες θερμοκρασίες κιόλας πλέον. Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε κρύο, αλλά σε μια εβδομάδα πάλι ζέστη θα επιστρέψει. Νομίζω αύριο μεθαύριο πάλι ο καιρός θα. Αυτά θα ανάψουν, θα σαπίσουν, θα, θα μυρίσουν, βέβαια. Θα δημιουργήσουν καινούργιο υγειονομικό πρόβλημα, διότι θα σαπίσουν αυτά τα τρόφιμα. Πρώτον, άρα θα αναπτυχθεί μεγάλο μικροβιακό φορτίο, το οποίο είναι και αυτό επικίνδυνο για την υγεία μας, αλλά θα προσελκύσουν πάρα πολλά, ξαναλέω, τροκτικά και άλλου είδους ζώα.
Και πέρσι θυμάμαι ότι ειδικά στο νομό μας είχαμε και κάποιο ζήτημα σε κάποιες περιοχές που είχαν κατέβει και κάποια άλλα ζώα άγρια. Σωστά, και λύκοι και λεπούδες και... Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Δεν θα τα πετάξουν οπουδήποτε, αλλά θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με εταιρείες οι οποίες μαζεύουν τα λιγμένα αυτά τρόφιμα και τις πρώτες ύλες για να τις μεταποιήσουν, για να τις χρησιμοποιήσουν ως ζωοτροφές ή και οτιδήποτε άλλο. Μεγάλη λοιπόν προσοχή. Και αν κάποιος δει κάποια είδους τέτοια συμπεριφορά, ακόμα και σε καταναλωτές, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσει το Δήμο, το Υγειονομικό ή οποιονδήποτε, κυρίως για να τα μαζέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να μην δημιουργηθεί κάποια άσχημη κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, για τους καταναλωτές, το τονίζω επειδή πήρα πάρα πολλά μηνύματα, δεν αλλάζει τίποτα. Αποστάσεις, απολύμανση χεριών, για τα τρόφιμα είπαμε ευγενική παρατήρηση όταν βλέπουμε κάτι λάθος, όχι εκτεθειμένα τρόφιμα, γιατί ναι μεν δεν πολλαπλασιάζεται, είπαμε, ο ιός στα τρόφιμα, αλλά μεταφέρεται. Άρα δεν μιλάμε πάνω από τρόφιμα, δεν μιλάμε στους κλειστούς χώρους των φούρνων, δεν δίνουμε τρόφιμα και αγγίζουμε λεφτά και αγγίζουμε τα τρόφιμα γυμνά χέρια και γενικότερα ό,τι είπαμε το προηγούμενο καιρό. Το ίδιο ισχύει και για τους, υπαλλήλους. Εμείς νομίζω σαν καταναλωτές τηρούμε κανονικά και νομίζουμε μεγαλύτερη ευλάβεια πλέον, γιατί ναι, θα υπάρχει και περισσότερος κόσμος έξω, δεν θα μένουμε σπίτι, θα ερχόμαστε, θα εκτιθέμεθα ναι, πιο συχνά, οπότε τηρούμε πάλι τα αντισηπτικά κανονικά, τα εφαρμόζουμε, ναι, νομίζω θα επιβληθούν και οι μάσκες σε κάποιους χώρους και ειδικά και στις τράπεζες, και ακούω πάρα πολλά παράπονα και για τις τράπεζες, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε αυτά. Πάντως, Ιωάννα, πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας και παρά τα ότι ακούγονται, εμείς κανονικά συνεχίζουμε κάθεκτη σε αυτό που κάνουμε εδώ και ένα μήνα. Και... Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα αυτή την περίοδο τώρα και την υγειονομική κρίση και την οικονομική κρίση. Mm. Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αν δεν αντιμετωπιστεί η πηγή του κακού, δηλαδή η υγειονομική κρίση, όλες οι υπόλοιπες συνέπειες δεν μπορούν να σταματήσουν. Αν όμως εξαλειφθεί η πηγή του κακού, και σε αυτό θα συμβάλλουμε εμείς στο να προσέχουμε και να μειώσουμε τη διασπορά, τότε όλες οι υπόλοιπες συνέπειες θα αντιμετωπιστούν. Σωστά. Θα είναι καλά ο κόσμος, θα εργαστεί και θα καταφέρει να ανταπεξέλθει και να έρθει στα σημεία τα οποία βρισκόταν πριν. Αν όμως αρρωστήσει και έχουμε απώλειες, τότε τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί και χρόνο θα χάσουμε και οικονομικά θα ζοριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα έχουμε και μείωση πληθυσμού, γιατί θα πρέπει να ξεχνάμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, με λέμε ότι θα χανόταν οι καρδιοπαθείς, θα χανόταν οι καρκινοπαθείς, θα χανόταν σε ατυχήματα. Αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά τώρα θα έχουμε επιπλέον απώλειες λόγω του κορονοϊού. Δηλαδή δεν είναι αναρρητό ένα το άλλο. Δεν λέμε ότι θα έχουμε το ίδιο αριθμό από απώλειες. Θα έχουμε τις απώλειες που είχαμε κανονικά. Σύν όμως του κορονοϊού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά σε μια χώρα που έχει μεγάλο μέσο όρο, έχει ανθρώπους πιο πολύ μεγάλη ηλικία. Ναι, και που έχουμε και μείωση πληθυσμού. Οι περισσότεροι έχουν φύγει έξω. Ξέρετε ότι έχουμε μείωση πληθυσμού στη χώρα μας. Άρα πρέπει να προσέξουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Ιωάννα, παρηγορίζει. Ακριβώς αυτό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ήταν διαφωτιστικότατη και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να έχουν περιοριστεί τα μέτρα ασφαλείας και ελπίζω να τα πούμε και στο στούντιο από κοντά μετά για να πούμε για το πώς θα επανέλθουν οι επιχειρήσεις στα κανονικά επίπεδα, στην κανονικότητα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε επανειδήν. Στο επανειδήν. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια να είσαι καλά. Ήταν η Ιωάννα Παρηγορίδου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γνωστή πλέον συνεργάτη εκπομπή που μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και μας έχει διαφωτίσει και κατατοπίσει σε πάρα πολλά ζητήματα από αυτά. Ακολουθεί στις 18:30 και στις 9 του Δελτίου Ειδήσεων με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και εμείς θα τα πούμε το βράδυ ξανά σε επανάληψη και αύριο το πρωί. Όσοι δεν είδατε την εκπομπή σήμερα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καλή συνέχεια.